Πάω όμως πρώτα στις οθόνες της εκπομπής και θέλω να ευχαριστήσω και τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Κοντάκη, και τον πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Κατσαράκη, αλλά και τον πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Διαμαντόπουλο, που μας παραχώρησαν τα στοιχεία για να δούμε ποια είναι η δυναμική των πρωτοετών φοιτητών στα τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και βεβαίως στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Έχουμε αυτήν την πανεπιστημιακή αυτάρκεια και αυτονομία στην Κρήτη και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, κατά την ακαδημαϊκή χρονιά που είναι σε εξέλιξη, πέρασαν 3.316 νέοι φοιτητές. Εισήχθησαν 3.316 νέοι φοιτητές. Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 2.192 και στο Πολυτεχνείο Κρήτης 823. Στο σύνολο, οι νέοι φοιτητές για την ακαδημαϊκή χρονιά που έχει ξεκινήσει, την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, είναι 6.331. Είναι ένας σημαντικός αριθμός και για τη δυναμική της Κρήτης, αλλά και για την τεράστια δυναμική που έχουν τα δικά της ιδρύματα. Πάμε τώρα πολύ γρήγορα να δούμε έτσι την εικόνα όσον αφορά τα τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Βλέπουμε τους αριθμούς στο βιολογία, στο επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, επιστήμης υπολογιστών και ιατρική. Μιλάμε για τις 5 πανεπιστημιακές σχολές που βρίσκονται στο Ηράκλειο. Και βλέπουμε το οικονομικών επιστημών στο Ρέθυμνο, το παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης, παιδαγωγικό προσχολικής αγωγής, πολιτικής επιστήμης, φιλολογίας, φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών, το φυσική στο Ηράκλειο, το χημεία στο Ηράκλειο και το ψυχολογία στο Ρέθυμνο. Βλέπουμε ότι παρά την πανδημία, ο αριθμός των εισαχθέντων στις πανεπιστημιακές σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακός όσον αφορά και τους αριθμούς. Βλέπω, ας πούμε, το οικονομικό επιστημών 318 οι νέοι επίδοξοι οικονομολόγοι που εισήχθησαν κατά την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά. Πάμε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και βλέπουμε τις σχολές. Γεωπονία στο Ηράκλειο, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στο Ηράκλειο, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στον Άγιο Νικόλαο, Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας στη Σιτία, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Ηράκλειο και Ηλεκτρονικών Μηχανικών στα Χανιά. Και εδώ οι αριθμοί είναι επίσης εντυπωσιακοί. Κοινωνικής Εργασίας, Λογιστικής και Χρηματοοικονομίας, Μηχανολόγων Μηχανικών, Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής στο Ρέθυμνο, Νοσηλευτικής, Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Και εδώ πέρα βλέπουμε 0 εισαχθέντες. Για ποιο λόγο, κύριε Κατσαράκη, εδώ δεν έχουμε εισαχθέντες? Το τμήμα αυτό έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί. Υπάρχει με τον ιδρυτικό μας νόμος. Υπάρχει όμως την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου κανονικά. Έχει καταργηθεί με τον ιδρυτικό μας νόμο των 4610 του 2019. Υπήρχε στο ΤΕΙ Κρήτης, αλλά με την πρόταση για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και με τη συγχώνευση κάποιων τμήματων, έτσι ώστε από 13 τμήματα στο ΤΕΙ Κρήτης να έχουμε 11 τμήματα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, εν τέλει το Μηχανικών Φυσικών Πόρων ως τμήμα έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί. Ωραία. Για να λύσουμε την απορία, για να μην κάνουμε και παραπληροφόρηση στους τηλεθεατές μας. Πολυτεχνείο Κρήτης και βλέπουμε τις σχολές Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτών Μηχανικών. Μιλάμε βεβαίως για τις 5 πολυτεχνικές σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης, που και οι 5 φιλοξενούνται στα όμορφα Χανιά. Και έρχομαι σε εσάς, κύριε Κοντάκη, και θέλω να σταθούμε στο αν υπάρχει μία έτσι πρώτη εικόνα για το πώς από αυτούς τους φοιτητές είναι διατεθειμένοι να φοιτήσουν φέτος. Υπάρχει έτσι μία. Βεβαίως δεν μπορεί το Πανεπιστήμιο να πάρει έναν προς έναν τους φοιτητές. Αλλά φαντάζομαι ότι από το δικό μας ρεπορτάζ η πλειοψηφία των φοιτητών από την υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει μπει ακόμα στην διαδικασία να έρθει στην Κρήτη. Αν έχει έρθει, έχει φύγει. Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε αυτή τη στιγμή. Το αντιλαμβάνουμε. Κατά προσέγγιση, αν έχετε μια πληροφόρηση. Είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει διαρροή. Και όσο ισχύει αυτή η κατάσταση με την πανδημία, είναι λογικό ότι εάν δεν έρθουν οι φοιτητές τον πρώτο χρόνο, δεν ξέρουμε αν τον επόμενο χρόνο είναι ξανά στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης διατεθειμένοι να έρθουν. Άρα εδώ το ζήτημα έχει να κάνει καθαρά και μόνο με την κατάσταση που βιώνουμε. Είναι μια κατάσταση η οποία απασχολεί όλον τον κόσμο. Είναι μια κατάσταση που δυναμικά κάθε μέρα εξελίσσεται. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβαση.
Κατά συνέπεια, ακριβείς απαντήσεις δεν μπορούμε να δώσουμε. Μάλιστα. Εκτιμήσεις μόνο. Η ερώτηση είναι συμπληρωματική για να, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, να έχουν πάρει και ολοκληρωμένη απάντηση τηλεθεατές. Αυτό είναι ένα πλήγμα, κύριε Κατσαράκη. Και είναι ένα πλήγμα που ουσιαστικά αδυνατεί τους δεσμούς των φοιτητών με το πανεπιστήμιο που έχουν περάσει. Είπε κάτι πολύ σημαντικό τώρα ο κύριος Κοντάκης, ότι αυτοί οι φοιτητές που δεν θα έρθουν φέτος, ενδεχομένως να μην έρθουν και του χρόνου. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση που βιώνουμε από την άνοιξη του 2020. Ένα άδειο πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο με ελάχιστους φοιτητές την άνοιξη του 2020, όπου όλα τα μαθήματα έγιναν εξ αποστάσεως, όλη η εξεταστική περίοδος ουσιαστικά διεξήχθη εξ αποστάσεως και το άνοιγμα πλέον την ακαδημαϊκή χρονιά την τρέχουσα, 2021, με περίπου 2.100 πρωτοετής φοιτητές στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, που οι περισσότεροι έκαναν το βήμα, έχουν εγγραφεί. Αυτή είναι η σακταίη που παρουσιάσατε, αλλά οι εγγραφές είναι ανάλογες. Σχεδόν το 100% των φοιτητών, των πρωτοετών, έχει εγγραφεί στα αντίστοιχα ακαδημαϊκά τμήματα. Μάλιστα. Επίσης, ένα σημαντικό. Ότι κάτι παρόμοιο ισχύει και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όταν το είδαμε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, κύριε Κοντάκη. Ναι, κύριε Κατσαράκη. Επίσης, ένας πολύ σημαντικός αριθμός των πρωτοετών έχει έρθει στο Ηράκλειο και προσπαθεί σιγά-σιγά να διαγνώσει, θα έλεγα, την κατάσταση. Περίπου το 60% των μαθημάτων στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο γίνεται με μέσα εξ αποστάσεως, είτε με σύγχρονες κυρίως μεθόδους, είτε με ασύγχρονες μεθόδους, χρησιμοποιώντας κυρίως την πλατφόρμα του e-class, όπως ανέφερε και ο κύριος Διαμαντόπουλος. Αλλά υπάρχει και ένα 40% των μαθημάτων, κυρίως εργαστηριακών μαθημάτων, γιατί είμαστε ένα ίδρυμα που έχει ένα τεχνολογικό χαρακτήρα, όπως άλλωστε και το Πολυτεχνείο Κρήτης και αρκετά τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και κατά συνέπεια τα εργαστήρια γίνονται με φυσική παρουσία. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα μόνο, το μηχανολογικό σχέδιο στο τμήμα μηχανολόγων μηχανικών του Πανεπιστημίου μας, στη Σχολή Μηχανικών, όπου από έναν αριθμό εγγεγραμμένων πρωτοετών φοιτητών 140, παρακολουθούν το εργαστήριο με φυσική παρουσία 136-138 φοιτητές. Πολύ σημαντικός αριθμός. Κύριε Πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, η ίδια εικόνα ισχύει και για τα Χανιά? Περίπου η ίδια. Θα έλεγα ότι σε βάστο η διδασκαλία, δηλαδή οι διαλέξεις, γίνονται μέσω του ίντερνετ, δηλαδή γίνεται μέσω σύγχρονων πλατφορμών. Περίπου είναι το 90% των μαθημάτων. Αυτά τα οποία γίνονται διαζώσεις είναι οι εργαστηριακές ασκήσεις. Δηλαδή, οι πρωτοετής φοιτητές στα Χανιά έχουν έρθει στο Πολυτεχνείο Κρήτης ή οι περισσότεροι μετά την εγγραφή επιλέγουν τη διαδικτυακή παρακολούθηση? Δεν έχουν έρθει όλοι ακόμη, αλλά επειδή στο πρώτο έτος δεν ξεκινούν όλα τα εργαστήρια. Συνήθως τα εργαστήρια στα πρώτα έτη στο Πολυτεχνείο κάνουν μαθηματικά πάρα πολλά, κάνουν προγραμματισμό, δηλαδή είναι μαθήματα τα οποία κατά κύριο λόγο μπορεί να διδαχθούν εξ αποστάσεως. Αλλά υπάρχουν και μαθήματα τα οποία έχουν έντονο εργαστηριακό χαρακτήρα και όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις γίνονται κατά κύριο λόγο με φυσική παρουσία. Άρα ακόμη και αυτοί που δεν έχουν έρθει ακόμη, φαντάζομαι εγώ ότι μέχρι τέλος του μήνα θα πρέπει να επιλέξουν να έρθουν ή διαφορετικά θα πρέπει να αναβάλουν να κάνουν τα εργαστήριά τους την επόμενη χρονιά. Πάντως είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι ακούω και από τους τρεις Πριτάνης των δύο Πανεπιστημίων και του Πολυτεχνείου να αναφέρονται ότι η πλειοψηφία των πρωτοετών φοιτητών έχει κάνει εγγραφή και η πλειοψηφία των πρωτοετών φοιτητών θέλει να φοιτήσει. Αυτό είναι μια είδηση που μας δημιουργεί μια αισιοδοξία. Αριστεία, έρχομαι σε σένα. Από τη Δράμα στον Άγιο Νικόλαο. Θα παραμείνει στον Άγιο Νικόλαο έως ότου ολοκληρωθεί η ακαδημαϊκή χρονιά ή υπάρχει η πίεση από την οικογένεια να επιστρέψεις, μιας και τα πράγματα φέτος δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσον αφορά τα μαθήματα? Με συγχωρείτε, μάλλον δεν υπόθηκε ή δεν άκουσα σωστά. Αναστασία. Αναστασία, ωραία. Συγγνώμη, Αναστασία. Δεν πειράζει. Σε κάθε περίπτωση είσαι από τη Δράμα. Ναι. Ωραία.
Πες μας, σε παρακαλώ, λίγο την εμπειρία της φετινής χρονιάς. Είσαι από τη μια άκρη της Ελλάδος στην άλλη. Ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά η περίοδος της προσαρμογής, αλλά και όταν έγινε όλο αυτό το μπαμ με τον ιό, τα πράγματα δυσκόλουσαν ακόμη περισσότερο. Ήρθα εδώ πέρα με την σκέψη ότι θα βρω δουλειά και ότι θα μπορέσω να στηρίξω τον εαυτό μου οικονομικά σε αυτό το έτος. Αλλά δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί δεν υπάρχουν δουλειές λόγω της κατάστασης. Και απλά θα προσπαθήσω να κάνω κάτι γι' αυτό και θα προσπαθήσω να μείνω εδώ πέρα. Σε πιέζει η οικογένειά σου τώρα μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με την πανδημία να επιστρέψει στη Δράμα? Όχι, ευτυχώς με στηρίζει η οικογένειά μου σε αυτό και είναι αυτή που με όθησε για να κατέβω κάτω για να βρω δουλειά. Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί από τους συμφοιτητές που είναι κυρίως από μέρη εκτός Αγίου Νικολάου και κυρίως εκτός Κρήτης έχουν φύγει φέτος και έχουν αφήσει και τα σπίτια τους? Έχουν φύγει, είναι αλήθεια, περισσότεροι. Λόγω της πανδημίας και λόγω της κατάστασης, γιατί δεν γίνεται να στηρίζεις δύο σπίτια τη στιγμή που δεν υπάρχουν δουλειές. Νίκο, έρχομαι σε σένα. Πόσο διαφορετική είναι η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά και πόσο επηρεάζει την ψυχολογία ενός νέου ανθρώπου που ονειρεύεται τις σπουδές του, ονειρεύεται τη φοιτητική ζωή και ότι αυτό συνεπάγεται μέσα από αυτήν την πραγματικότητα που βιώνεται σε μια εξαιρετικά όμορφη πόλη, τον Άγιο Νικόλαο? Σαφώς είναι τελείως διαφορετική. Ξεκινάω αυτό από τα μαθήματα, τα οποία, όπως προείπατε και στην εκπομπή σας, έχουν τελείως διαφορετική. Είναι τελείως διαφορετικά τα μαθήματα διαζώσης από τα διαδικτυακά μαθήματα. Δεν υπάρχει αυτή η μεταδοτικότητα που μπορεί να περάσει ο καθηγητής προς μαθητές. Φυσικά οι καθηγητές προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Και υπάρχει αυτή η διαφορά. Ότι τα μαθήματα διαζώσης, η μεταδοτικότητα είναι. Αυτό θέλω να περάσω. Εσείς, παιδιά, σπουδάζετε σε τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σωστά? Μάλιστα.